έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Βούρο, αυτή τη φορά όμως επισήμως με το χρήσμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καλή θητεία να σε ευχηθούμε με τη σειρά μας. Πολύ σημαντικό που έχουμε έτσι έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του θεάτρου εδώ στην πόλη μας πια. Εγκατασταθήκατε, λέγατε προηγουμένως. Ναι, πια είμαι σχεδόν 3,5 μήνες εδώ. Έχω εγκλιματιστεί. Πάντα η Θεσσαλονίκη ήταν ένας φιλόξενος χώρος, τόπος για μένα και με τις παραστάσεις που ανεβάζαμε από την Αθήνα. Αλλά ήταν στο πλαίσιο των 3-4, το πολύ 5 εβδομάδων. Τώρα πια η εγκατάσταση είναι μόνιμη. Ψάχνω και νομίζω ότι βρίσκω το βηματισμό μου σε σχέση όχι μόνο με τους ρυθμούς της πόλης, αλλά με τους ρυθμούς που απαιτεί πια το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Νέα σεζόν λοιπόν ξεκινά. Είχαμε μια επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδία με την Ειρήνη. Κάνουμε έτσι λίγο τον απολογισμό. Ναι, σαφώς ήταν μια επιτυχημένη περίοδος η καλοκαιρινή. Η Ειρήνη πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει ένα μέσο όρο γύρω στα 1.070 εισιτήρια αναπαράσταση, που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς καταλαβαίνετε το να συγκεντρώνει κάποια παράσταση 1.070 εισιτήρια κάθε βράδυ είναι ένα νούμερο, θα έλεγα, ενθαρρυντικό. Δεν θα ήθελα να σταθώ όμως μόνο στην Ειρήνη, θα ήθελα να σταθώ και στον Λεπρέντη που έγινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη Μόνη Λαζαριστών και κυρίως στον Πειρασμό, μια παράσταση στο φουαγέ του Βασιλικού που έκανε ένα καθημερινό sold out μέχρι την Παρασκευή. Οι παραστάσεις ήταν να τελειώσουν. Την Κυριακή συνέβη ένα ατύχημα, οπότε οι παραστάσεις τελείωσαν δύο μέρες νωρίτερα. Αλλά το sold out του Πειρασμού μας έδειξε το δρόμο. Νομίζω ότι αυτή η νέα ματιά σε κείμενα κλασικού ελληνικού ρεπερτορίου ή του ξένου, νομίζω ότι δείχνει το δρόμο προκειμένου να προσελκύσει. Είχαμε ένα ποσοστό γύρω στα 30% φοιτητικών εισιτηρίων, που σημαίνει ότι ο τρόπος για να μπει ξανά ο φοιτητής στο θέατρο είναι αυτός. Μια νέα ματιά στα πράγματα. Και έχουμε τώρα το νέο προγραμματισμό. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα επί σκηνής, να αναφέρουμε επιγραμματικά τι ετοιμάζουμε. Μέσα στον Οκτώβριο υπάρχουν 7-8 πρεμιέρες. Οι δύο αφορούν στα Δημήτρια και συνεργασία που έχουμε τα Δημήτρια. Οι άλλες 6 έχουν να κάνουν με το αυτό καθεαυτό το ρεπερτόριο, το προγραμματισμό το δικό μας. Ξεκινάμε με την παιδική σκηνή, με τους 3 οματοφύλακες, μια τεράστια, μια υπερπαραγωγή με 30 ανθρώπους επί σκηνής, με ξυφασκίες, με ακροβατικά, με ό,τι που φανταστείτε μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά και συνάμα ουσιαστικό. Έπεται η πρεμιέρα του Ντεμπραγιάζ στο Υπερό, ενός άπαικτου έργου του Ντεβός. Αναφέρεται στα σύγχρονα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών, ανεργία, ανασφάλεια, απαξίωση, μοιραία κατάθλιψη και όλα αυτά τέλος πάντων τα συμπαραμαρτούντα των καταστάσεων που δημιουργούνται από τις καινούργιες, από τους κρατασμούς που υφίσταται η κοινωνία στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ακολουθεί το Ραφτάδικο, επίσης άπαιχτο, στη Μονή Λαζαριστών. Ακολουθεί ο Αρτούρο Ούι του Μπρέχτ, επίσης ένα έργο το οποίο πιστεύω ότι αντανακλά απόλυτα τα προβλήματα της εποχής με την άνοδο του νεοφασισμού και του νεοναζισμού. Και κλείνει Οκτώβρης με το Κύμα που αφορά την εφηβική σκηνή. Το Νοέμβρη έχουμε το Bear Gid, Ibsen, άπαιχτο επίσης. Μεγάλες παραγωγές, πολυπληθείς παραγωγές. Το ελληνικό εύρος απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου Στρασαριστών. Αν έχετε παρακολουθήσει τη συνέντευξη που δώσαμε, είμαστε συνεπείς τουλάχιστον σε αυτό που μέχρι τώρα έχουμε εξαγγείλει. Και οι λαζαριστές ανοίγουν, έτσι, και αυτό είναι πάλι η είδηση. Οι λαζαριστές όχι απλώς ανοίγουν, οι λαζαριστές ενισχύονται. Ανισχύονται και με το Ραφτάδικο, ένα έργο με 18 ηθοποιούς σε σκηνοθεσία του Γιάννη Ιορδανίδη, που έχει να κάνει με τη μεταπολεμική Γαλλία και τα τραύματα που αφήνει πίσω της οι Ναζί. Αφήνουν πίσω της μια κοινωνία που κλαίει, γελάει, προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Και ακολουθεί μια τεράστια, μια υπερπαραγωγή, νομίζω ότι είναι αυαρχίδα του κρατικού φέτος και δεν είναι τυχαίο το ότι προγραμμάτισα να εστιαστεί εκεί.
προκειμένου να αφυπνιστεί όλη εκείνη η περιοχή και σε συνέργεια, και τη ζητάω τη συνέργεια, τη συνεργασία γενικότερα των δημάρχων των δυτικών συνοικιών, γιατί ό,τι και να κάνει το κρατικό ή αν θέλετε, όσο και να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον κόσμο του κέντρου εκεί, πρέπει κάτι να κάνουν και οι δήμαρχοι από εκεί μεριά και να απευθυνθούν σε ένα πληθυσμό 300.000 κατοίκων. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας με αυτή την υπερπαραγωγή, τη μουσική, την ιστορία των 100 τελευταίων χρόνων της Θεσσαλονίκης μέσα από τις μουσικές επιρροές. Αρμένοι, Πόντι, Οθωμανοί, Εβραίοι, Ρεμπέτες, γίνεται ένα πανηγύρι μουσικών επιρροών και μέσα από αυτές τις μουσικές που θα ακούσουμε αντανακλάται η ιστορία των τελευταίων χρόνων της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να το υπογραμμίσουμε αυτό, να υπογραμμίσουμε τη συγκεκριμένη παραγωγή. Τα προβλήματα που είχαμε με τους ηθοποιούς, είμαστε σε καλή φάση, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά και το παραλάβατε και εσείς στο κρατικό σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Θα βαδίσουν όλα ομαλά εν ώψη της νέας. Ξέρετε, κρυστάλλινη σφαίρα δεν κρατάω, ενώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Καλά, και κάποια δεν είναι στο χέρι σας, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία... Είναι πράγματα τα οποία έχουν έρθει ως απόϊχος σε μένα. Τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακουμπώντας κυρίως την καλή θέληση και των δύο πλευρών και στους στόχους που έχουμε βάλει από κοινού. Ότι το κρατικό θέατρο δεν οφείλει μόνο να επιβιώσει, αλλά και να εξελιχθεί, όχι αληθερίζοντας προς την Αθήνα, προς τον Νότο, αλλά κοιτάζοντας προς τα Βαλκάνια και κυρίως προς το κέντρο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο διακτηνισμός του κρατικού είναι μονόδρομος και ο διακτηνισμός του πρέπει να έχει σχέση με την κεντρική Ευρώπη. Εσάς θα σας δούμε επί σκηνής φέτος. Όχι, φέτος δεν με δείτε σίγουρα. Και το πιθανότερο να με δείτε ούτε του χρόνου. Δεν ξέρω. Πάντως είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα σχέδιά μου. Με ενδιαφέρει να βρίσκομαι στο γραφείο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 10.00 το βράδυ και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό γενικότερα για τον πολιτισμό, γενικότερα για την Βόρεια Ελλάδα και βεβαίως για την πόλη της Θεσσαλονίκης και το κρατικό της θέατρο. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Μια πρώτη γεύση μας τη δώσατε πάντως και σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.